κάτω ακόμα, δουλεύει βράδυ, 9-9. Έτσι λίγο ξύπνησε και με γλύφει. Και τώρα πρέπει να ετοιμαστώ να πάω για δουλειά. Αυτό δεν είναι κρέμα ημέρας, είναι μάσκα. Και μόλις το έβλεσα το πρόσωπό μου και εγώ πρέπει να σε λίγο να φύγω. Και τώρα πάω στο κέντρο. Ναι, έχω να συναντήσω την Αθηνά, η οποία είναι από διαφημιστική εταιρεία. Κάναμε μαζί τη φωτογράφηση για τη Philips, αλλά ξέχασα κάτι πράγματα, οπότε θα τη συναντήσω. Και μετά, μάλλον αν είναι ανοιχτά, θα πάω να αλλάξω και το σκουλαρίκι μου, όπως σας είπα χθες, γιατί το βαρέθηκα. Και μπορεί να κοιτάξω και για κανένα χριστουγεννιάτικο δώρο για αυτούς που έχω να πάρω δώρα. Απλά τελικά δεν έβαλα ούτε μόβ ούτε τέτοιο. Κάποια στιγμή το ξαναλλάξα. Μόλις ψώνισα το δώρο της αδερφής μου, η ίδια μου το ζήτησε. Μου έστειλε διάφορα links από δώρα που ήθελε. Οπότε της πήρα κάτι. Δεν θα της πω, δεν θα πάω στο vlog την, γιατί μπορεί να με βλέπει. Και τώρα πάω να βρω την Αθηνά, να πάρω αυτό που είχα ξεχάσει και θα πάω σπίτι. Όπως μπαίνω στο Honda Center, τσουπ, βλέπω μπροστά μου τη Μαρία, τη Μία. Yeah. Μου λέει, Μαρία, τι κάνεις εσύ εδώ? Μου λέει, είμαι εδώ με την άλλη Μαρία, με αυτή τη Μαρία. Yeah. Και της πέτυχα στον δρόμο, οπότε τώρα θα πάω μία καφέ. Γύρισα πριν κάνα μισά ώρα στο σπίτι και... Yeah. Βλογκάρω. Φλογκάρω. Λοιπόν, ναι, και γύρισα στο σπίτι και τώρα... Έλα ρε μωρό μου! Τι μιλάω στην κάμερα! Στο τηλέφωνο. Στην κάμερα! Γύρισα λοιπόν στο σπίτι. Α, δεν με δούλευε. Ναι, και τώρα κάθομαι και βλέπω. Έλα ρε μωρό μου τώρα, γιατί είσαι νευρόσφαστο! Βλέπω τη Μαρίλια λοιπόν. Μαρίλια, με δεν βλέπεις, τέλειο το μαλλί. Κούκλα είσαι σε αυτό το βίντεο. Τα χείλη σου είναι πολύ σεξι. Αυτό έχω να πω, για να μην τα ξεχάσω. Ωραία σοκολατάκια! Λοιπόν, οπα, κάτι ακούω να πέφτει εδώ πέρα. Άνοιξε... Ωχ, βρέθηκε ένα σοκολατάκι στο 4. Από πού ήρθε αυτό? Λοιπόν, να φάω αυτό που είναι στο 4. Λογικά είναι του 10 που είναι από κάτω. Α, έτσι κι αλλιώς το 10 πρέπει να ανοίξουμε. Ναι, εντάξει. Ωραία είναι αυτά. Στο είχα ανάγκη αυτό. Πρώτο κλείσω το vlog. Έχω να σας μιλήσω για 3 πράγματα. Νομίζω το έχω κάνει συνήθεια πριν κλείσω το vlog να σας συζητάω. Να συζητάω μαζί σας μάλλον. Λοιπόν, πρώτον μου σχολιάσετε πάρα πολύ για το focus που κάνει η κάμερα. Έχετε δίκιο, αλλά απ' την άλλη η κάμερα είναι autofocus, που σημαίνει ότι αν κουνηθώ θα ξανακάνει focus η κάμερα. Είναι σπαστικό, θα δω πώς μπορώ να το βελτιώσω. Αλλά καμιά φορά άμα κάνω γρήγορες κινήσεις, χάνεται το focus, γι' αυτό και είναι αυτό το ενοχλητικό. Πάει αυτό. Επειδή δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα σχόλιά σας, γι' αυτό σας τα λέω μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, δεύτερον... Στεναχωριέμαι, τώρα το έχω μετανιώσει λίγο. Έβαλα λοιπόν το σημαίνιο κρυκάκι, θα το είδατε και πριν.
Αλλά την ώρα που το έκανα ήταν μόλις είχα ανεβάσει κανένα μισάωρο το βίντεο και τότε άρχισαν τα πρώτα σχόλια και μου λέγανε όλοι για μαύρο. Οι περισσότεροι μου είπατε μαύρο κρυκάκι. Είχα σκεφτεί το μαύρο, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ σκληρό σε σχέση με το πρόσωπό μου, γιατί είμαι πολύ ανοιχτόχρωμη. Και νομίζω ότι δεν θα μου τέριαζε τόσο πολύ, οπότε δεν το έκανα. Αλλά μου λέγατε οι περισσότερε για μαύρο. Και τώρα αυτό μου φαίνεται πολύ ξενέρωτο σε σχέση με το προηγούμενο που είχα. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, για στράς και τέτοια ούτε καν, δεν το σκέφτομαι καν. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα ειδικά, τα μακριά με τα περίεργα σχέδια που είναι έτσι λίγο κρεμαστά, αλλά δεν ταιριάζουν στο στυλ μου. Δηλαδή, σκέφτομαι να βάλω ή αυτό, ή το άλλο με τη μία μπλίτσα, που είναι πάλι κρυκάκι, αλλά με μία μπλίτσα. Αλλά ουσιαστικά όταν έκανα το Septum, αρχικά είχα στο μυαλό μου αυτό το σκουλαρίκι. Δηλαδή, ήθελα έτσι κάτι πάρα πολύ ουδέτερο, πάρα πολύ, και να μην φαίνεται σχεδόν καθόλου. Οπότε αποφάσισα να βάλω αυτό τώρα. Για να δω άμα μου αρέσει και θα το αλλάξω νομίζω πιο σύντομα από ό,τι κράτησε το άλλο. Αλλά μ' αρέσει, απλά είναι πολύ πιο ήσυχο από ό,τι είναι το άλλο ή από ό,τι θα ήταν το μαύρο. Τρίτον και τελευταίο, διάβασα πριν κιόλας ένα πολύ ωραίο σχόλιο από μια κοπέλα που ήθελε την άποψή μου ή να μιλήσω λίγο που πηγαίνω άβαφη στη δουλειά μου, δεν βάφομαι καθόλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Για κάποιο λόγο είναι δεδομένο οι γυναίκες να βάφονται στη δουλειά. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο, μέχρι και σεξιστικό, γιατί οι άντρες δεν βάφονται ποτέ. Το μόνο που κάνουν είναι φτιάχνουν λίγο μαλλί, και αυτό αν το θέλουν. Λες και οι άντρες δεν έχουν ποτέ μαύρους κύκλους, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι λίγο αδικία. Βέβαια, έτσι όπως είναι η κοινωνία, αναγκαστικά το κάνω. Όταν πάω δηλαδή πρώτη φορά σε μια καινούργια δουλειά, για συνέντευξη, πάντα βάφομαι. Αλλά μετά, αν δω ότι με παίρνει, σταματάω το βάψιμο. Γιατί να χαλάσω εγώ το δέρμα μου, γιατί να είμαι εγώ στα 40 μου σαν 50, επειδή έχω παστώσει το δέρμα μου με τόσο make-up. Αυτό. Σίγουρα και εγώ νιώθω διαφορετικά όταν βάφομαι. Όχι πιο όμορφη, πιο γκλάμουρος μπορώ να πω. Τσιλί. Αλλά απ' την άλλη δεν έχω και σκοπό να σηκωθώ 6 ώρα το πρωί για να βαφτώ με eyeliner, με το ένα, με το άλλο. Και επίση τώρα που όταν δεν βάφουμε τις καθημερινές, μετά έχω όρεξη να βαφτώ το Σαββατοκύριακο και να κάτσω να πειραματιστώ, να τα ευχαριστηθώ, να βάλω το tablet, να βλέπω βίντεο και να πάρει 2 ώρες το βάψιμο. Γιατί το κάνω πολύ σιγά σιγά και το απολαμβάνω. Οπότε αυτή είναι η θεωρία μου. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να βαφόμαστε για κανέναν, μόνο για τον εαυτό μας. Και ότι αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο το σκεπτικό, να το έχουν δεδομένο οι εργοδότες ότι οι γυναίκες πρέπει να βάφονται. Το καταλαβαίνω. Τι δηλαδή, τι είναι αυτό το σπαστικό πράγμα που... Τέλος πάντων, τι να πεις. Αυτά, νομίζω μιλήσα αρκετά. Περιμένω τις απόψεις σας με τα 3 σχετικά θέματα, με το autofocus. Ξέρω είναι λίγο σπαστικό, θα προσπαθήσω να το βελτιώσω με το σκουλαρίκι μου, να μου πείτε αν σας άρεσε και φυσικά με το θέμα του βαψίματος που είναι το πιο φλέγον θέμα, έτσι λέγεται, δεν ξέρω. Α, επίσης ένα πράγμα που παρατηρήσα στα vlogs είναι ότι πάντα κάθομαι έτσι με το ένα χέρι μέσα. Νιώθω αμήχανα μάλλον, δεν ξέρω. Αυτά. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Facebook, Twitter και Instagram και θα τα πούμε αύριο. Bye!